Απ' την άλλη, στον ΟΗΕ μέσα, γνωρίζουμε βάσει καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, ότι όλες οι χώρες να πάρουν αποφάσεις και ό,τι απόφαση και να βγει, υπάρχουν πέντε χώρες που μπορούν να ασκήσουν βέτο. Ξέρετε ποιες είναι οι χώρες που έχουν βέτο στο, στο, στα στον... ΕΕ. Λοιπόν, τα Ηνωμένα πέντε χώρες έχουν βέτο ό,τι και απόφαση να πάρουν τα Ηνωμένα όλες οι χώρες, πέντε χώρες έχουν βέτο. Η Αμερική, η Ρωσία, η Γαλλία, η Αγγλία και η Κίνα. Που σημαίνει βέτο τι σημαίνει. Πάρτε όποια απόφαση θέλετε. Εάν μία χώρα ασκήσει βέτο, δεν θα εκτελεστεί το χτύπημα, δεν θα γίνει τίποτα. Η Ρωσία λοιπόν είναι μία από τι χώρε στον ΟΙΕ που έχει βέτο. Άρα, αν αύριο συνταχθεί όλο ο ΟΙΕ, το Συμβούλιο Ασφαλεία και δώσει εντολή στο ΝΑΤΟ να χτυπήσει τη Ρωσία, η Ρωσία βάσει του βέτο που έχει δεν μπορεί να τη χτυπήσει κανένα. Άρα, αν η Ρωσία θέλει να ασκήσει ένα τέτοιο βέτο, έχει το δικαίωμα και έχει και βέτο. Άρα δεν θεωρώ καταστατικά και νομικά ότι η Ρωσία θα χτυπηθεί από τον ΝΑΤΟ, γιατί έχει ίδια βέτο. Αρκεί να το χρησιμοποιήσει.